Καλημέρα και εσείς δικέ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πέστε μας δύο λόγια. Είσαστε υποψήφια ευρωβουλευτής, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι υποψήφια. Την πρώτη φορά ήταν το 2019. Και ερχόμαστε και εμείς για ακόμη μία φορά να πούμε στους Έλληνες πολίτες το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε, είτε από το εκλέγειν είτε από το εκλέγεστε. Το που έχουμε επιλέξει εμείς είναι το εκλέγεστε αυτή τη φορά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δυναμώσουμε μια φωνή των Ελλήνων και έξω από την Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το δεύτερο σπίτι μας, ίσως το μεγαλύτερο σπίτι, όπου εκεί εντασσόμαστε πολλές χώρες μαζί, για να δούμε λοιπόν και να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Ναι. Κυρία Εφρεμίδου, τι σας λέει ο κόσμος? Έχετε βγει έξω, δίδετε έτσι και φυλάδια, λέτε το ποιοι είσαστε, το λέτε δυνατά εδώ και πολλά χρόνια. Τι σας λέει ο κόσμος, τι εισπράτετε? Εντάξτε, όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε έξω, γιατί εμείς είμαστε έξω τελικά, έξω με το πρόσωπό μας και φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Περάσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η Ελλήνων Συνέλευσης κυνηγήθηκε πάρα πολύ και ιδιαίτερα ο πρόεδρός μας, γιατί υπόθηκαν από τον ίδιο πολύ μεγάλες αλήθειες, αλήθειες που πείραξαν το καθεστώς. Οπότε το κυνηγητό που άρχισε εναντίον μας ήταν πολύ μεγάλο. Όμως ο χρόνος έδειξε το πόσο δίκαιο και το πόσο αλήθεια λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Και ο κόσμος αυτή τη φορά πραγματικά μας ακουμπάει πάρα πολύ. Δέχεται από μας και το φυλάδιο, που είναι ένα φυλάδιο ενημερωτικό για τις θέσεις μας και το τι πρόκειται να κάνει η Ελλήνων Συνέλευσης αν εκλεγούν κάποιοι υποψήφοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλο αυτό το διάστημα που μόνο εμείς είμαστε έξω και μοιράζουμε, κύριε Χρυσή, και κανένας άλλος δεν έχει βγει, αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι πάρα πολύ θετικό, θετικό απέναντί μας. Και για μας αυτό αποτελεί μεγάλη δύναμη, μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Αν εκλεγείτε εσείς ή εκλεγεί ένας, δύο, τρεις, μακάρι να εκλεγούν και περισσότεροι, τι σκέπτεστε να κάνετε? Κοιτάξτε, έχουμε χαράξει σε αυτό που θα πρέπει, έχουμε μπει σε μια διαδικασία και έχουμε βάλει κάτω ποιες είναι οι προτεραιότητες. Είδαμε όλα αυτά τα χρόνια όσοι έχουν εκλεγεί εκεί έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κυβερνώντα κόμματα οι περισσότεροι, να μην έχουν πράξει απολύτως τίποτα για τον Έλληνα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε ως πρώτο πράγμα πηγαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δούμε, να ελέγξουμε τι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, να δούμε τον καταστατικό χάρτη, να δούμε τι πλούτο έχει δώσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει δώσει μεγάλο πλούτο ο Έλληνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό πρέπει να το μάθει κάποια στιγμή, να δούμε πόσο είναι αυτός ο πλούτος, γιατί έχουν αφήσει όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνώντες και αυτοί που πήγαν εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που μας δίνει τα πακέτα τα γνωστά με τις επιδοτήσεις και τα λοιπά, αλλά κανένας δεν έχει ακουμπήσει και δεν έχει πει πώς θα δώσαμε εμείς. Σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι όλα τα μέλη, με αυτή την κοινοπραξία που έχουμε υπογράψει όλοι, όλα τα μέλη δίνουν τις εισφορές τους. Όπως είναι το ΦΠΑ, το οποίο πηγαίνει τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας ευρωπαϊκός φόρος, το έτσι επιβλήθηκε φυσικά. Και φυσικά και άλλοι δασμοί που πηγαίνουν πάλι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά επιστρέφουν στην χώρα, στις χώρες, μέσω διαφόρων διαδικασιών, όπως είναι τα πακέτα Delors, όπως έχουμε ακούσει, επιδοτήσεις και τα λοιπά. Και δεν είναι κάτι που βγαίνει από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο Έλληνας. Και πρέπει να δούμε τελικά πόσο πλούτο, πόσο είναι αυτός ο πλούτος που έχει φύγει από τη χώρα και τι έχει επιστρέψει μέσα στη χώρα, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν αυτό το πλούτο, πώς το διαχειρίστηκαν, πού κατέληξε τελικά. Γιατί βλέπουμε μια Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει απολύτως τίποτα και να βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δεινή θέση. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή, να γίνει ένα ταμείο
Δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει ζητηθεί από κανέναν ευρωβουλευτή εκεί έξω να δούμε τι έχει γίνει, για να έρθουν και μέσα στη χώρα όλα αυτά τα στοιχεία σε μια δημόσια εμφάνιση, ώστε ο Έλληνας πολίτης να ξέρει τι γίνεται. Εσείς, για σας, ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όταν λέτε για εμάς, για μένα εννοείται. Ναι, ναι, για σένα, για εσάς προσωπικά. Και για τον πολιτικό φορέα. Και για τον πολιτικό φορέα, ναι. Κοιτάξτε. Εμείς, να το πω, ως πολίτης που έχω αντιληφθεί ότι πρέπει να μπω σε μια διαδικασία του εκλέγεστε και πρέπει να ενεργοποιηθώ ως πολίτης, είναι αυτό που το ελάχιστο που πράττω να είμαι αυτή τη στιγμή ως υποψήφια σε ένα φορέα που βλέπει συλλογικά τον αγώνα αυτό και όχι σε προσωπικό επίπεδο. Οποιοσδήποτε εκλεγεί από την Ελλήνων Συνέλευση θα εκπροσωπήσει τους Έλληνες πολίτες εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το κάνει για προσωπική του ανέλυξη. Είναι και η προσωπική μας ανέλυξη είναι πάντα μέσα από μια συλλογική διαδικασία. Αυτό που εμείς σας λέω δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία είναι να κάνουμε τον έλεγχο. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά από θέματα που θα τα αγγίξουμε και θα τα δούμε κάτω από μια νομιμότητα. Όπως είναι, να σας πω, που δεν έχουν συζητηθεί, που δεν έχουν υποθεί αυτά ποτέ. Όπως παραδείγματος χάρη η μετανάστευση, ας πούμε, η ασφάλεια. Μπράβο. Ναι. Και η ασφάλεια, που για μας τα ευρωπαϊκά σύνορα πρέπει να το δει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά. Τα σύνορα της Ευρώπης αγγίζουν εδώ την Ασία από εμάς. Χερσαία είμαστε στον Εύρο, θαλάσσια με το Αιγαίο. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα σύνορά μας, όχι μόνο ως Ελλάδα, που εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τα φυλάμε αυτά και η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα μας κάνει και πολλές φορές και άσχημη κριτική, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός στρατός ο οποίος θα φυλάει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να το δούμε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τεθεί. Αν και αυτές τις ημέρες μετά από τις δικές μας θέσεις βγήκε και το κυβερνόν κόμμα να πει κάτι παραπλήσιο, αλλά ήρθε δεύτερος αυτό. Και πρέπει να καταλαβαίνει ο Έλληνας και να παρακολουθεί όλους τους κομματικούς σχηματισμούς και να βλέπει τελικά ποιοι πραγματικά στέκονται κοντά του και ποιοι είναι απέναντί του. Αυτό που επίσης θέλουμε να δούμε είναι οι αποζημιώσεις που θα δείτε όλα αυτά τα χρόνια λέγονται για τις αποζημιώσεις από τους παγκοσμίους πολέμους και αυτό που έχει υποστεί η Ελλάδα. Και τελικά μόνο η Ελλάδα δεν πήρε καμία αποζημίωση. Γιατί δεν έχει τεθεί ποτέ επισήμως τα λόγια. Ξέρετε, κύριε Χρυσικέ, τα λόγια λένε έρχονται για να αποσυμπιέσουν καταστάσεις. Αλλά επισήμως ποτέ δεν τέθηκε από κανέναν να δούμε αυτές τις αποζημιώσεις. Γιατί δεν τις πήρε η χώρα μας? Γιατί ποτέ δεν υπάρχει ένα χαρτί κάτι? Οι αποζημιώσεις, ξέρετε, υπάρχουν στην BIS. Εκεί είναι κατατεθειμένες. Αλλά περιμένουν μια πραγματική ελληνική κυβέρνηση να πάει να τις απαιτήσει. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή να μας κουνάει η Γερμανία το δάχτυλο που ήρθε και κατέστρεψε τη χώρα μας. Αυτά τα πράγματα κάποτε πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ με σοβαρότητα. Δεν υπάρχει κανένας ευρωβουλευτής εκεί έξω που έχει πάει ως ευρωβουλευτής και δεν ζήτησε ποτέ τα δικά μας. Και μάλιστα μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, να πάει να ψάξει και να δει ότι σε πολύ κρίσιμες και ψηφοφορίες ήταν απόντες. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές ήταν απόντες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εκεί πρέπει να πάνε άτομα τα οποία δεν έχουν καμία κρυφή δέσμευση, άτομα τα οποία είναι καθαρά, άτομα τα οποία αγαπούν την πατρίδα τους, αλλά και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι είναι αδέρφια μας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και να δούμε σε μια βάση συλλογικότητας τι γίνεται επιτέλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Σας ενοχλεί που ο δημόσιος διάλογος γίνεται με εγχώρια κριτήρια και δεν μιλούν κανένας για την Ευρώπη, παρότι είναι ευρωεκλογές? Αυτό, πραγματικά η παρατήρησή σας είναι πάρα πολύ ορθή. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα ότι κανένας δεν μιλάει για την Ευρώπη. Όλα τα κόμματα επικεντρώνονται εδώ για το τι θα γίνει στην Ελλάδα, τι προβλήματα υπάρχουν κτλ. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο. Έχουμε ευρωεκλογές. Ξέρετε, κύριε Χρυσικέ, οι νόμοι που έρχονται, οι οδηγίες, οι νόμοι που έρχονται σαν οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται νόμοι στην χώρα μας. Και μάλιστα πολλές φορές θα δούμε η οδηγία πάντα λέει ότι αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, που σημαίνει ότι δίνεται και μία άνεση στις
τα εθνικά κοινοβούλια να προσαρμόσουν αυτή την οδηγία σύμφωνα με αυτά που είναι μέσα στη χώρα. Δεν είναι κάτι ότι σου λέει ότι θα το κάνεις έτσι και έτσι ακριβώς, αλλά εσύ θα το ενσωματώσεις όπως θεωρείται δίκαιο για όλους τους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας. Βλέπουμε όμως νομοθεσία που έρχονται και είναι τόσο διαφορετικές από μια άλλη διπλανή χώρα, που και αυτή είναι εταίρος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όμως δεν συζητούνται αυτή τη στιγμή που έχουμε μια προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές. Παρασυζητούνται και έχουν πάει σε μια κοκορομαχία, όπως βλέπουμε αυτές τις ημέρες, για το πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Κασελάκη. Γελιότητες που στην ουσία αυτά υπάρχουν οι θεσμοί που θα τα δούνε. Ο πολίτης, ο Έλληνας, ενδιαφέρεται να μάθει για το τι θα γίνει στην καθημερινότητά του. Κανένας λοιπόν δεν το αγγίζει αυτό σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί όπως σας λέω, οι ευρωπαϊκές οδηγίες που έρχονται γίνονται νόμοι. Και 7 στους 10 νόμους που γίνονται στην χώρα μας προέρχονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Εκεί δεν βλέπουμε να κουμπάει κανένα αυτές τις ημέρες. Είναι απορίας άξιο. Μάλιστα. Γιατί το κάνουν αυτό. Να ρωτήσω, κυρία Εφρεμίδου, για το κράτος δικαίου και για τη δημοκρατία. Λένε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζονται αυτά. Πλην όμως υπάρχουν προκλήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη όπου παρατηρούνται και φαινόμενα διαφθοράς, να μην πω την Ελλάδα γιατί θα πούν ότι δείχνουν ουσιαστικά αυταρχισμού, περιορισμού της ελευθερίας του λόγου. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν είναι κορυφαίο? Δεν έχουμε την καλύτερη θέση, ξέρετε, σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Όταν μιλούμε για κράτος δικαίου, πρέπει να καταλάβουμε τελικά και να χωρίσουμε τις έννοιες, να δούμε τι είναι το κράτος, τι είναι και το δίκαιο. Και αν πραγματικά αυτό που βιώνουμε τώρα ως πολίτες είναι κράτος ή είναι δίκαιο αυτό που βιώνουμε. Ξέρετε, η λέξη κράτος, πολλές φορές την αναφέρουμε ως πολίτες σαν να είναι κάτι που είναι μακριά από μας. Όμως το κράτος είναι η κρατεότητα, η δύναμη του συνόλου των πολιτών. Δηλαδή μας αφορά, είμαστε εμείς οι ίδιοι, είναι η δύναμή μας. Και θα πρέπει οι πολίτες με πολλή σκέψη αυτή τη δύναμή τους να τη δίνουν σε αυτούς που θα τους εκπροσωπούν για να παλέψουν για το δίκαιο των ίδιων των πολιτών. Βλέπουμε όμως έναν αυταρχισμό. Ξέρετε, κύριε Χρυσικέ, αυτές τις ημέρες που γίνεται η διαδικασία όλη αυτή των εκλογών, επειδή βρίσκομαι σε μια θέση του πολιτικού φορέα σε σχέση με το Υπουργείο Εσωτερικών για τις διαδικασίες, και κάποια στιγμή αυτά θα υποθούν μετά τις εκλογές, βλέπουμε να προβάλλονται με έναν πολύ άδικο τρόπο τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει σε σχέση με τους άλλους κομματικούς σχηματισμούς που είναι αυτό που λένε τα μικρά κόμματα. Μιλάμε ότι συνέχεια υπάρχει προβολή από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των συγκεκριμένων κομμάτων, αφήνοντας απ' έξω όλους τους υπολείπους. Να μην πάω και για τις χρηματοδοτήσεις ή για το χρόνο που σε χρήμα των Ελλήνων δίνεται αυτή τη στιγμή στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα εθνικά, με εθνικής εμβέλειας εννοώ, γιατί βλέπουμε ότι οι σταθμοί τελικά στάθηκαν υπέρμαχοι της δημοκρατίας και μας βγάζουν να ακουστεί δική μας η φωνή σε σχέση με τα μεγάλα κανάλια που προβάλλουν πάντα τους κυβερνώντες. Θα δούμε διαδικασίες που, αν τις ακούσουν οι Έλληνες και τις κατανοήσουν τι γίνεται, θα τρομάξουν. Δεν υπάρχει καμία δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην πραγματική της έννοια, και μάλιστα στη χώρα όπου είναι η μήτρα της δημοκρατίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, δυστυχώς. Πρέπει οπότε, καλούμαστε εμείς, όλοι οι Έλληνες οι πολίτες, τους καλούμε και εμείς να δούμε ποια είναι η πραγματική δημοκρατία. Πώς γίνεται η εκλογή σε μια δημοκρατία έτσι όπως εμείς κληρονομικά τη φέρουμε ως Έλληνες πολίτες? Και μετά, εφόσον κατανοήσουν οι Έλληνες πολίτες, αυτό πρέπει να το δείξουμε για άλλη μία φορά στον πλανήτη, που βλέπουμε και εκεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα δημοκρατίας. Αυτά είναι θέματα που τα αγγίζει η Ελληνοσυνέλευση. Έχουν γραφτεί πολλά κείμενα πάνω σε αυτό από τον ίδιο τον πρόεδρο, και κάποια στιγμή πρέπει να ακουμπήσουν οι Έλληνες πολίτες αυτά που έχει γράψει ο πρόεδρός μας, και θα δούμε εκεί ποια είναι η πραγματική δημοκρατία, ποια είναι η πραγματική πολιτεία και πώς ο πολίτης δημιουργεί πολιτεία, και μέσα από την πολιτεία θα δημιουργήσουμε πάλι πολιτισμό. Αυτά να έχει ξεχάσει ο άνθρωπος.
και εμείς πρέπει να τα επαναφέρουμε. Μάλιστα. Εσείς στην Ελλήνων Συνέλευση προωθείτε κάποια κοινωνικά ζητήματα για κοινωνική δικαιοσύνη, να πούμε, για ισότητα, για ευημερία των πολιτών, ζητήματα όπως είναι η φτώχεια, η ενεργεία, η εκπαίδευση, η υγεία αποτελούν βασικές προτεραιότητες σε εσάς? Φυσικά, φυσικά, και εμείς τα βλέπουμε σε ένα επίπεδο πολύ υψηλό όλα αυτά. Για μας όλα αυτά που έχουν σχέση με τον ίδιο τον άνθρωπο είναι πολύ σημαντικά. Οι αξίες και οι αρχές, κύριε Χρυσικέ, όπως έχουν αποτυπωθεί σε εμάς εδώ στην Ελλήνων Συνέλευση και από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον πρόεδρό μας, είναι ξεκάθαρες για όλα αυτά τα θέματα. Και όταν θα πάμε για θέματα ισότητα, εκεί θα δούμε πραγματικά ποια είναι η ισότητα μεταξύ των πολιτών, των ανθρώπων, γιατί όλα βασίζονται στον άνθρωπο, και ο πολιτικός μας φορέας είναι ένας ανθρωποκεντρικός φορέας, γιατί επάνω στον πλανήτη είναι μόνο ο άνθρωπος ο δημιουργός, αυτός που δημιουργεί και πολιτισμό. Και όλα, ακόμη και το περιβάλλον του, είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα εμείς θα βλέπουμε σε ένα σύνολο όλα αυτά. Αν μιλήσουμε για την υγεία, βλέπουμε τι έχει υποστεί η υγεία, και δεν έχουμε υγεία. Και μιλάμε όλοι για ασθένεια και δεν μιλάει κανένας για πραγματική υγεία, όπως μιλάνε όλοι για χρέος και δεν μιλάει κανένας για πλούτο. Βλέπουμε λοιπόν μια φτώχεια, ενώ υπάρχει ένας παγκόσμιος κρυμμένος πλούτος που παράγεται μέσα από διεθνείς συμβάσεις, οποίες είναι μέτοχος και η ίδια η Ελλάδα, αλλά και όλες και οι ευρωπαϊκές χώρες, και όλες και οι 192 χώρες που υπάρχουν στον ΟΗΕ, είναι μέσα σε αυτές τις συμβάσεις. Παράγεται αυτός ο πλούτος, κρύβεται αυτός ο πλούτος, και βλέπουμε λοιπόν και ένα, πώς αυτό δημιουργεί και μια κατάσταση στο μεταναστευτικό, όταν διαλύονται χώρες, εσκεμμένα διαλύονται οικονομικά αυτές οι χώρες, και φυσικά οι πολίτες ψάχνουν και αυτοί διέξοδο να πάνε κάπου αλλού που θεωρούν ότι μπορούν να βιώσουν καλύτερα. Και δημιουργείται ένα τεράστιο άδικο που κινείται συνέχεια επάνω στον πλανήτη. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είμαστε εμείς εδώ ως πολίτες που έχουμε αντιληφθεί, έχουμε σφυριλατηθεί όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτά τα θέματα αξιών, αρχών του ίδιου του πολίτη, της ίδιας της πολιτείας. Γιατί εμείς, σας λέω, φέρουμε αυτό το κληρονομικό βάρος της ίδιας της δημοκρατίας. Γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε, κύριε Χρυσικέ, όταν λέμε τη λέξη πολίτης, πολιτεία, πολιτισμός, που οι ξένοι θα τη δείτε στη λέξη πολίς. Θα τη δείτε εκεί, δηλαδή, που η ασφάλεια της πολιτείας είναι η πολίς, είναι η αστυνομία. Βλέπετε λοιπόν πόσο εμείς εδώ είμαστε, που φέρουμε όλο αυτό εδώ και είμαστε, ας το πω, υπό του χρέους να το δείξουμε και στα άλλα τα αδέρφια μας. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή βάλλονται χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί υπάρχουν προβλήματα ακρίβειας με μεγάλα θέματα, και ας δώσουμε εμείς το έναυσμα να ξεκινήσει, για να ενώσουμε τις φωνές μας με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και έξω, να ξέρετε, που περιμένουν εμάς, περιμένουν τον Έλληνα για ακόμη μία φορά να σηκωθεί και να δείξει σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει δημοκρατία πραγματική, τι σημαίνει ισότητα, τι σημαίνει δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κυρία Φρεμίδου, να ρωτήσω, σας στεναχωρεί, αν το κατάλαβα καλά, ότι δεν καλείστε στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Δεν υπάρχει η φωνή. Και αν έχετε φιλοξενηθεί, μάλλον θα έχετε φιλοξενηθεί με τα μεσονύχτες ώρες. Αν το γνωρίζω και αν είναι έτσι. Τι μήνυμα μπορείτε να στείλετε σε όλους που σας ακούνε, είναι η τελευταία μου ερώτηση. Αυτό που εμείς θέλουμε και καλούμε τους πολίτες είναι να αρχίσουν να μελετούν, να βλέπουν. Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να μπουν σε μια διαδικασία να δούνε τι έχουν πράξει όλοι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια. Φτιάξαν, τι φτιάξαν, δηλαδή υπάρχει κάτι που να ακουμπήσουν. Να δούνε λοιπόν ότι υπάρχουν εκείνες οι φωνές των ανθρώπων που μπήκαν στη διαδικασία του εκλέγεστε και μπήκαν σε μια διαδικασία να φωνάξουν χωρίς φόβο το άδικο αυτή τη στιγμή που υπάρχει, είτε μέσα στη χώρα μας, είτε έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στον πλανήτη. Αυτοί είμαστε εμείς, και το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλο κυνηγητό, κατά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Να δουν και να καθίσουν να μελετήσουν τις προγραμματικές μας δηλώσεις, να τις συγκρίνουν με τους άλλους κομματικούς σχηματισμούς και να δουν επίσης αυτόν τον πλούτο που τόσα χρόνια φωνάζει η Ελλήνων Συνέλευση ότι υπάρχει μέσα στη χώρα αλλά και έξω από τη χώρα, αν είναι πραγματικός ή όχι.
Υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σε εμάς. Μπορούν να έρθουν οι πολίτες, να μας βρουν. Υπάρχουν τα γραφεία μας παντού, σε όλη την Ελλάδα, να έρθουν και εμείς θα είμαστε εκεί για όλους τους πολίτες, τους Έλληνες. Είμαστε εκπρόσωποι, δεν είμαστε αντιπρόσωποι. Το φωνάζουμε χρόνια. Έχει διαφορά αυτό. Οπότε καλούμε να ψηφιστεί η Ελλήνων Συνέλευση, να δυναμώσει η φωνή μας και αυτή η φωνή θα ενωθεί μαζί με άλλες φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το δίκαιο όλων των ανθρώπων. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Εφρεμίδου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δώσατε να ακουστεί η φωνή μου. Λοιπόν, πλουραλισμός είπαμε. Εμείς εδώ στην περιφέρεια αλλιώς αισθανόμαστε. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εφρεμίδου Ευθυμία, η κυρία Ευθυμία Εφρεμίδου, υποψήφια ευρωβουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης εδώ στους 92 και 2. Την ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μουσική γιατί.